Καλώ το Μιχάλη τον Τζόχο στην πρώτη επίσημη. Καλησπέρα σα. Καλώ σα βρήκα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Τι κάνετε, θα σα κάνω την πιο δύσκολη δημοσιογραφική ερώτηση. Ποια είναι η πιο δύσκολη? Όπα. Πώ αισθάνεσαι? Αυτή. Αυτή. Ναι. Τρελαίνομαι με αυτή την ερώτηση. Εγώ τρελαίνομαι. Φτιάχνουμε. Και εγώ, και εγώ. Και εγώ. Ναι. Και εγώ θα νομίζαμε ότι το είχαμε συνοηθεί τώρα, ότι είναι σικαίολο αυτό. Αλλά δεν είναι καθόλου. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Και εγώ. Ειδικά δηλαδή όταν τελειώνει ένα μάτς, έρχεται ο ποδοσφαιριστής κατάκοπος, ιδρωμένος, είναι αποσβολωμένος, πώς να το πω, και είτε έχει χάσει είτε έχει πάρει μια μεγάλη, συνήθως την κάνουμε σε μεγάλη νίκη, σε μεγάλη πρόκριση. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Ναι. Αυτό πάει και έρχεται. Είσαι η Ολυμπιονίκη, είσαι η Αθανασία Τζουμελέκα, μιας και είναι επίκαιρη τελευταία από τους Ολυμπιονίκες. Έχεις κερδίσει, έχεις πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η πρώτη ερώτηση είναι πώς αισθάνεσαι? Είναι δύσκολη η απάντηση πλέον. Τι να πεις εκείνη την ώρα? Ναι. Για μένα είναι εύκολη πάντως η απάντηση. Αισθάνομαι μια χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, η οποία έχει τις ρίζες της δεν ξέρω πόσα χρόνια πίσω. Πρέπει να είναι 7. Πρέπει. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Ξέρω κάτι βράδια που έκανες εκπομπή 12 με 2. Ναι. Και είχαμε μιλήσει μέσα σε ένα εξάμενο 3-4 φορές από μία μισή ώρα. Και περί ανέμων και υδάτων. Και με κράζανε όταν μετά από 2 ώρες κλείναμε την κουβέντα. Με κράζανε από πίσω. Τι μόνο τόσο, τόσο λίγο και τα λοιπά. Θες να φύγεις, θες να πας να κοιμηθείς και τέτοια μου λέγανε. Ναι. Γιατί τον έκλεισες και αυτά. Λοιπόν, εγώ να πω, ήσουν ένα από τα αποθυμένα μου τα επαγγελματικά συνεργασίες και τα λοιπά. Έχω αργήσει, είχα αργήσει και έχω αργήσει, τέλος πάντων, τώρα έγινε βέβαια η κίνηση. Άργησα τέλος πάντων να το βρω στο χρόνο να κάνω την κίνηση μαζί σου. Σε θέλαμε, δεν είναι μόνο το ήθελα, είναι το θέλαμε. Γιατί όποιον και αν ρώτησα, ξέρεις, από αυτά τους ανθρώπους που έχω εδώ, τα στελέχη του Λίμπρο 107,4, μου είπανε το Μιχάλη. Το Μιχάλη, λέω, το Μιχάλη μην μου το λέτε, γιατί είναι αυτός που αγαπώ περισσότερο από τον καθέναν και αυτόν που σέβομαι. Λοιπόν, μαζί σου, θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, δεν θα μιλήσω για τους υπόλοιπους ακροατές. Μαζί σου, ο σκοπός μου, ο στόχος, ο δικός μου είναι να γίνω καλύτερος και σοφότερος ακούγοντας. Αυτό είναι μια αλήθεια που θέλω να την πω, να τη μοιραστώ. Λύσα το καλές. Έτσι, ναι. Και δεν είμαι καθόλου του αλατιού. Λύσα το καλές και δεν ξέρω να αρχίσω να λέω και εγώ τώρα. Ναι, όχι, είναι αλήθεια. Το ξέρουν, γιατί μετά το προχθεσινό, ξέρεις, αυτό, μετά το μάτς με την Άγγελα, ήρθαν δύο παιδιά εδώ, δύο στελέχη του Λίμπρο, και μου λένε: τον αγαπάς πολύ τον Μιχάλη, το γουστάρεις πολύ. Λέω: ναι. Λέω: φαίνεται. Μου λένε: ναι. Λέω: δεν με πειράζει που φαίνεται. Καθόλου δεν με πειράζει. Γιατί ο συνήθως μας έχει συνηθίσει ο κόσμος σε φάσεις, σε περίεργες τέλος πάντων, να μην λέει κανένας καλό λόγο για κάποιο συνάδελφό του, να μην παραδέχεται κανένας. Να υπάρχουν μόνο λυκοφιλίες, να αγαπιόμαστε και καλά στον αέρα και από πίσω να ξεφωνίζω ένας τον άλλον. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει, ρε παιδί μου, εντάξει. Και σε αυτή την περίπτωση όμως. Σωστά. Είναι βέβαια τα αισθήματα και γι' αυτό άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια επικοινωνία χωρίς να υπάρχει επαγγελματική συνεργασία και ήταν μια χαρά επικοινωνία. Είναι αυτό που λένε, ταιριάζουν τα χνότα τους, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ναι, και σε παρακολουθεί ο κόσμος στην Κοσμοτέ. Στα παιχνίδια, στις περιγραφές. Βέβαια, έχεις ένα κακό. Υπάρχει μια κοιλίδα, θα υπάρχει βέβαια αυτή η κοιλίδα στη σχέση μας. Άμα έχω ένα, εντάξει. Ένα είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είσαι Arsenal. Έμαρε, μικρό πρόβλημα. Έχουμε θέμα, όχι, έχουμε θέμα με αυτό. Έχουμε θέμα. Γιατί είναι κάστρο, είναι άντρο Λίβερπουλ, λιβερπουλικό εδώ ο Λίμπερο. Ναι, αλλά οι φίλοι της Λίβερπουλ με λατρεύουν. Αυτοί που δεν με γουστάρουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν σκεφτώ εγώ τα τελευταία χρόνια που πάει η Manchester United. Εσύ είναι οι φίλοι της Manchester United. Ενώ οι φίλοι της Λίβερπουλ με λατρεύουν. Έχω κάνει φοβερά αποτελέσματα. Μεταξύ των οποίων το 0-5 το πρόσφατο στο Old Trafford. Τι ωραίο. Ναι, εσύ το περιέγραψε εκείνο το μάτς. Ναι. Ποια ήταν η άλλη ομάδα? Λατρεύομαι
από τους φίλους της Λίβερπουλ που ζητάνε να περιγράφω μάτς της Λίβερπουλ. Αντιθέτως, με μισούν οι φίλοι της Manchester United. Κοίταξε, για να ολοκληρώσω έτσι μεταφέροντα, είναι και η μέρα τέτοια σήμερα, οπότε μεταφέρω πολύ πιο εύκολα την αγάπη μου για σένα. Για μένα είσαι εδώ και αρκετά χρόνια ο καλύτερος ο top στις περιγραφές αγώνων. Πριν από λίγο διάστημα. Ναι. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να μου στείλει και λουλούδια, έτσι. Έτοιμο. Είμαστε 14 Φεβρουαρίου σήμερα. Βαλεντίνο, και έτσι. Λοιπόν. Σοκολάτα, σοκολατάκια, καρδούλες. Το καλύτερο μου το έχει πει μέσα στο γραφείο ένα συνάδελφό μου, λέει. Εσύ, ο Τσόχο λέει έχει τη δυνατότητα να περιγράφει Λαμία Αστέρα Τρίπολη, ξέρω εγώ, Λαμία Απόλλων Σμύρνη και να νομίζει ότι βλέπει Manchester United Liverpool. Τελικό. Τόσο πολύ το γουστάρεις, λέει το μάτς. Και λέει αλήθεια, λέει ναι, αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνω στο πετσί του ρόλου και η αλήθεια είναι ότι δεν το φανταζόμουν. Πέρυσι φέτος είχα έναν, πώς να το πω, ενδιασμό σε σχέση με τα αυτού του είδους τα παιχνίδια της Super League. Mm. Αλλά νομίζω περνάμε καλά και με αρκετά από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή χθες, ας πούμε, το Όφι Βόλος, ενώ ήθελα να δω πολύ περισσότερο το Παναθηναϊκός Λαμία, το Όφι Βόλος με κράταγε. Ναι, και ήταν... το είδα περισσότερο Όφι Βόλος και λιγότερο Παναθηναϊκός Λαμία. Ναι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτς. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Τι μάτς περιέγραψε το Σαββατοκύριακο την Κοσμοτέ? Όπως ήταν. Ελληνικό δεν έκανα. Όχι, έκανα ελληνικό. Το Norwich Manchester City. Α, και Manchester City. Ναι, ναι. Τώρα που είπες Norwich, ο Τζόλης που είναι? Ναι. Δυστυχώς, πέρα για τη μετάδοση. Και το Γιαννούλη και το Τζόλι, αυτός ο καινούριος προπονητής που την έχει σουλουπώσει κάπως στην Norwich, δεν φαίνεται να τους έχει στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς. Ναι. Να. Ένα μονίμως στον πάγκο και σπανίως τους χρησιμοποιεί. Πάλι δεν έβαλε κανένα από τις δύο. Αλλά... Ο Τζόλις πέρασε ένα COVID νομίζω πριν από καιρό βέβαια. Έτσι σωστά, που τον άφησε πίσω. Και ταλαιπωρήθηκε. Ναι, και τραυματισμό είχε. Αλλά να σου πω την αλήθεια τώρα, όχι με φουστανέλα, φορώντας φουστανέλα, αλλά με κριτήριο ποδοσφαιρικό καθαρά, νομίζω ότι τον αδικεί τον Τζόλι. Δεν θα πω το ίδιο για τον Γιαννούλη, διότι έχει πάρει δανεικό τη Manchester United τον Brandon Williams, ο οποίος παίζει αριστερό μπακ και είναι πάρα πολύ καλός, η αλήθεια είναι, δυστυχώς για τον Γιαννούλη. Και στο μάτσο με τη Manchester City πάλι αυτός ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της Norwich. Οπότε το καταλαβαίνω εκεί. Αυτό... Νομίζω όμως ότι ο Τζόλις οδηγείται. Διότι ένας Αμερικανός που παίζει, που επίσης τον πήρε το καλοκαίρι από την Werder Bremen, ο Σέρτζαν, δεν είναι καλύτερος από τον Τζόλις. Νομίζω ότι αδικείται. Αυτό που πήρε την Manchester United τον πήρε με μεταγραφή το αριστερό το πάκι. Όχι. Δανεικό. Δηλαδή πήρε έναν παίκτη δανεικό από τη Manchester, τον οποίο τον βάζει βασικό και αφήνουν έξω ή δεν ποντάρουν τέλος πάντων σε έναν παίκτη που έδωσαν λίγο καιρό πριν 8 εκατομμύρια, έτσι, ένα χρόνο πριν, ας πούμε, 1,5 ποσό. Ναι. 8-9 εκατομμύρια. Ναι, αλήθεια είναι. Και επίσης ο Τζόλις δεν ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή της Norwich, ή κάνω λάθος? Ναι. Μου κάνει εντύπωση με τον Τζόλι, πραγματικά. Αλλά νομίζω τώρα έχει να κάνει με τον νέο προπονητή. Ναι, εντάξει, με το ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μιλάμε και τώρα για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Αλλά ένας προπονητής τέλος πάντων δεν ποντάρει ή αφήνει στην άκρη τον παίχτη την πιο δαπανηρή μεταγραφή. Εντάξει, εντάξει, αυτός θα ξέρει σίγουρα καλύτερα. Εδώ θα γινόταν χαμός πάντως. Στην Αγγλία δεν ξέρω πώς το παίρνουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εξτρέμ στα άκρα της επίθεσης παίζουν δύο παιδιά που επίσης τα πήραν το καλοκαίρι και επίσης δεν έδωσαν λίγα. Και ο Ράσιτσα και ο Σέρτζαν. Είναι κάπου μεταγραφές των 10 εκατομμυρίων, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι τώρα με ακρίβεια. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι παίχτες που δεν κόστησαν. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε για ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχάς θέλω να κάνεις ένα εισαγωγικό σημείο, ρε παιδί μου. Είναι η πρώτη σου, η πρώτη επίσημη σήμερα, δική σου. Οπότε εγώ κάθομαι αναπαυτικά και ακούω. Η πρώτη σου τοποθέτηση. Ανεβαίνεις το βήμα και εμείς από κάτω καθόμαστε και σε ακούμε. Δεν θα σε δυσκολέψω στην πρώτη σου εμφάνιση, να ξέρεις. Στις επόμενες. Ο Γιώργος θα ρωτάει και εγώ θα απαντάω για οτιδήποτε χωρίς φόβο και πάθος. Μπορώ να απαντήσω, να μιλήσω για ποδόσφαιρο, να μιλήσω ακόμα και για μπάσκετ σε κόντρα ρόλο. Αποκλείεται. Το λέω αυτό γιατί θα ξεκινήσω στον Γκαζέτα συνεντεύξεις μετά από 20,
τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, θα ξεκινήσω στον Καζάν να κάνω συνεντεύξεις, βίντεο συνεντεύξεις με μεγάλους μπασκετμπολίστες. Έλα ρε! Ναι, δηλαδή πόσο να σε αγαπήσω περισσότερο. Μετά από αυτό ξεχνάω και ότι είσαι και Arsenal. Όπως καταλαβαίνεις, λόγω ύψους μπορώ να θεωρούμε expert στο μπάσκετ. Ποιος το έκανε αυτό, ποιος σε έπεισε να κάνεις κάτι τέτοιο? Ποιος σε έπεισε να τον αποθεώσω? Επειδή έχουμε γυρίσει τις δύο και σήμερα θα γυρίσουμε άλλη μία με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, περνάω πάρα πολύ καλά. Ναι. Περνάω πάρα πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχει ποιότητα στο άθλημα, πολύ. Μιχάλη. Υπάρχει ποιότητα. Να. Υπάρχει. Τα παιδιά του κορυφαίου επίπεδου στο ελληνικό μπάσκετ είναι, πώς να το πω, υψηλού επίπεδου και αθλητές και συνομιλητές και είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Το απολαμβάνεις. Ναι, ναι, πραγματικά. Συνεντεύξεις μπάσκετ στο καζέ. Τέλειο, τέλειο ήταν αυτό. Μόνο αυτό δεν περίμενα να ακούσω. Περίμενα οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Έτσι. Δεν είσαι από αυτούς δηλαδή, τους εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ συχαίνομαι την ταμπέλα, είναι ποδοσφαιρικός, είναι μπασκετικός, είναι πετοσφαιρικός κτλ. Αυτά εγώ τα συχαίνομαι. Αλλά δεν μ' αρέσουν, δηλαδή. Όχι, τα συχαίνομαι, εντάξει, δεν μ' αρέσουν. Απλά είναι κόντρα ρόλος, όπως είπες. Είναι η πρώτη φορά που το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή, που θα. Ρε, θα σου πω, που μιλάς για μπάσκετ. Ναι. Τη δουλειά αυτή την κάνω λόγω του Γκάλη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν δεν είχε υπάρξει ο Νίκος Γκάλη, μάλλον δεν θα είχα κάνει ποτέ αυτή τη δουλειά. Έχεις πληρώσει καλώσιμο κι εσύ? Ναι, ναι. Όπως έχω πει στο Βασίλη Σκουντή. Ναι. Και νομίζω ότι το έχω πει στο τηλεοπτικό αέρα, αν θυμάμαι καλά. Εγώ αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά λόγω του Γκάλη και του Σκουντή. Στο Ευρωμπάσκετ του 87, στην περίφημη δήλωση του Γκάλη στο Βασίλη Σκουντή, νεαρό ρεπόρτερ τότε. Αν ήταν στην ερώτηση αν αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας σου, και η απάντηση του Γκάλη ήταν μέχρι την επόμενη. Σε αυτή την ιστορική φράση εκεί μπροστά από τα τουβλάκια στο σεφ, που τον έχω πάει το Σκουντή και έχω κάνει εγώ τον Γκάλη, έχω κάνει εγώ το Σκουντή και ο Σκουντής έχει κάνει τον Γκάλη και το έχουμε κάνει γύρισμα. Εκεί όταν το είχα δει είχα θελήσει να σπάσω την τηλεόρασή μου, όντας πιτσιρικάς. Εγώ τότε ήμουνα το 87-13. Γιατί ο πατέρας μου δεν είχε καταφέρει να μου βρει εισιτήριο να πάμε σε αυτό το μάτς και εγώ είχα ζηλέψει το Σκουντή που ήταν μέσα και εγώ δεν το είχα ζήσει. Και είχα πει από τότε εγώ αυτό θα γίνω. Θα είμαι σαν και αυτόν εκεί μέσα, ώστε τώρα μην χρειάζεται να ψάχω να βρω εισιτήριο για να τα βλέπω αυτά. Απίστευτο, απίστευτο. Ναι. Οπότε ναι, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει με τον μπάσκετ, να ξέρεις Γιώργο μου, για μένα είναι το εξής. Για πες. Με ρώτησες πόσες μεταδόσεις έχω κάνει μπάσκετ. Έχω κάνει μία μετάδοση μπάσκετ. Ναι. Μία. Στο ραδιόφωνο, ναι. Σε αυτήν την μία και μοναδική, όπου τότε είχαν για διάφορους λόγους στο ραδιόφωνο στο Sport FM στην Αθήνα, είχαν αρρωστήσει όλοι οι μπασκετικοί που περιέγραφαν και με παίρνουν στους Τρακόπουλους. Μιλάμε τώρα, είναι τελικός μπάσκετ πρωταθλήματος, ναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ με τον Ιωαννίδη στην ΑΕΚ. Τόσο παλιά. Στο σεφ, περιγραφή. Στο σεφ. 180.000 κόσμο μέσα στο σεφ, ναι. Ναι, ναι. Με παίρνει λοιπόν ο Στυρακόπουλος και μου λέει: πρέπει να πάω να κάνεις μπάσκετ. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ώρα που με πήρε, ήμουνα στο Βύρονα και έκανα περιέγραφα αθηναϊκό ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο. Έλα. Ναι. Μου λέει: πρέπει να περιγράψεις μπάσκετ. Του λέω: Χρήστο, δεν είσαι καλά. Τζαλακώστα. Τζαλακώστα, παιδί. Ναι, νομίζω ότι ήταν αθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ήμουνα σίγουρα στο Βύρονα και νομίζω ότι ήταν αθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Του λέω: Χρήστο, δεν είσαι καλά. Τι μπάσκετ να περιγράψω? Τέλος πάντων, με εξηγεί ότι οι τέσσερις που περιέγραφαν μπάσκετ για εμάς, ναι, για χύψεις δεν λόγους, ξαφνικά δεν μπορεί κανένας και πρέπει να πάω να περιγράψω μπάσκετ. Ήξερε ότι βλέπω. Ναι, δεν περιέγραφα τον ασχολούμενο ρεπορτάζ, αλλά ήξερε ότι βλέπω πολύ και μου λέει: Θα το κάνεις εσύ. Του λέω: Εντάξει, θα το κάνω εγώ. Με τα χιλιαζόρια ψήθηκα. Πάω λοιπόν, φοβερό άγχος γιατί ήμουν και πιτσιρικάς τότε τελικός. Ναι. Πάω λοιπόν, μου λέει: Θα περάσεις να πάρεις και μια μαθητευόμενη κοπέλα εδώ από τα γραφεία. Ναι. Η οποία θα κάνει το ρεπορτάζ. Του λέω: Εντάξει, δεν χρειάζεται να περάσω να πάρω και μια μαθητευόμενη. Πέρασα λοιπόν να πάρω τη μαθητευόμενη για να πάω να κάνω τη μία και μοναδική μετάδοση μπάσκετ στην καριέρα μου. Ναι. Και αυτή τη μαθητευόμενη, Γιώργο μου, την παντρεύτηκα. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν η δουλειά μου σκέφτεται το μπάσκετ, έτσι. Δεν το ήξερα αυτό, γι' αυτό αντέδρασα έτσι. Καριέρα, σοβαρά. Καταλαβαίνεις τι η δουλειά μου σκέφτεται το μπάσκετ. Μου θυμίζεις ένα φίλο μου που είναι
πώς το λένε, εκπαιδευτικός, να το πω έτσι για να μην το φωτογραφίσω, και παντρεύτηκε τη μαθήτριά του. Φοβερό, φοβερό. Μια μισή το μπάσκετ. Φοβερό, φοβερό. Οπότε είπα, δεν ξαναπεριγράφω εγώ τα μπάσκετ. Δεν θέλω να μάθω τι θα μου συμβεί αν ξαναπεριγράψω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που έχουμε πιάσει τις περιγραφές και είμαστε στην πρώτη επίσημη χαλαρή, ποιες είναι οι τρεις, για να μην πω τη μία, ας πούμε, οι τρεις top για σένα προσωπικά, που περιγραφές που έχεις κάνει, που σου έχουν μείνει, ρε παιδί μου, έχεις κάνει 500. Αλλά τις τρεις θέλω, αν δυσκολευτείς, θέλω τη μία, ας πούμε, που έχεις στο μυαλό σου και λες, αυτή ήταν, αυτή δεν την ξεχάσω ποτέ. Ναι. Τώρα σε κάνω να ξαναγελάσεις. Αυτή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Νιώθω σαν τον παππού που με έχει βάλει στο τζάκι και λέω ιστορίες τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Αυτή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ο τελικός του Europa League στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, Chelsea Arsenal 4-1. Θα έγαμε 4, πολύ ωραία πέρασα. το ξεπερνάω αυτό, διότι μου είχε συμβεί κάτι χειρότερο πριν φάω τα 4. Μου είχε συμβεί το εξής. Στο Μπακού εκείνη τις μέρες είχε τρομερή αστυνομία, δεν ξέρω γιατί. Είχα φοβερή ανησυχία. Όπως καταλαβαίνεις, εκεί δεν μίλαγε κανείς αγγλικά. Ναι. Και επίσης και με τα ταξί στο Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν σε παίρνουν, κάνουν παζάρια για το αν θα σε πάνε, πού θα σε πάνε, κάνουν παζάρια για το πόσο θα πληρώσεις κτλ. Τέλος πάντων, βρίσκω ένα χριστιανό, μπαίνω στο ταξί και του λέω να μου πάει στο γήπεδο στο τελικό. Του δείχνω εκεί διαπιστεύσεις, χαρτιά, αυτά εκεί. Δεν καταλάβαινε αν καταλαβαίνει και τίποτα. Τέλος πάντων, με πάει. Περιμετρικά του γήπεδου, περίπου 3 χιλιόμετρα πριν από το γήπεδο, έχουν παντού μπλόκα. Και δεν τον αφήνουν να περάσει πουθενά. Εγώ φοράω κουστούμια, γραβάτες. Είναι 5 ώρα το απόγευμα, ντάλα ήλιος. Ναι. Λέω να περπατήσω 3 χιλιόμετρα έτσι όπως είμαι, θα φτάσω και θα φτάζω. Του λέω περίμενε, προσπαθούσα να συνοηθώ, να κατέβω στον αστυνομικό, να του εξηγήσω ότι είμαι δημοσιογράφος, ότι έχω διαπιστεύσεις, μπας και σε αφήσει να περάσει. Τέλος πάντων το επιχειρούμε 2-3 φορές με αστυνομικούς, δεν μας αφήνανε με τίποτα. Ναι. Την τρίτη φορά αυτός νευριάζει ο ταξιτζής. Γίνεται έξαλλος με μένα που δεν κατεβαίνω να πάω με τα πόδια και σηκώνεται και φεύγει. Φεύγει, όπως είμαι εγώ με τον αστυνομικό και μιλάω, φεύγει. Βάζει μπρος και φεύγει. Έλα. Χωρίς να έχει πληρωθεί ο άνθρωπος και με παρατάει και σύξυλο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν είναι ότι περπάτησα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στο ταξί είχα το τσαντάκι μου. Στο τσαντάκι δεν βάζω ποτέ λεφτά, διαβατήρια, τέτοια πράγματα. Αλλά είχα αφήσει τα γυαλιά μοιοπίας μου. Διότι φορούσα τα γυαλιά ηλίου. Και πρέπει να πάω στο γήπεδο να περιγράψω. Τελικό, χωρίς τα γυαλιά μοιοπίας. Το περιέγραψα τον τελικό με γυαλιά ηλίου. Βραδινό τελικό. Οπού ήταν και μοιοπίας. Και είχα ένα τρομερό άγχος. Ήταν και μοιοπίας μαζί. Ότι θα γίνω παγκόσμιο viral, διότι κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης της μετάδοσης θα δει έναν γελίο στα δημοσιογραφικά που νύχτα περιγράφει με γυαλιά ηλίου και θα τον λήξει. Και λέω ότι θα γίνω παγκόσμιο viral. Τα γυαλιά ηλίου ήταν και μοιοπίας, έτσι, ταυτόχρονα. Ναι, τα γυαλιά ηλίου ήταν και μοιοπίας. Πώς ήταν, έβλεπες καλά, ας πούμε, ήταν ρομαντικό το παιχνίδι. Έβλεπα. Από το χωρίς γυαλιά που δεν έβλεπα και θα ήταν αδύνατο να περιγράψω, έβλεπα. Είναι φοβερό. Καλά, αυτό εννοείται ότι θα σου μείνει για πάντα, εννοείται. Εντάξει. Ναι, ναι. Και ένα τελικό τεράστιο με φοβερό σπασπένς, αλλά αυτό σου μένει. Ναι. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά με ένα πάρα πολύ ωραίο μάτι στο Old Trafford, Manchester United, Liverpool. Θα στεναχωρήσω τώρα στους φίλους του Liverpool, είχε κερδίσει Manchester United 3-1. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Martial με τη φανέλα της Manchester United και βάζει γκολ στον τεπούτο του. Γιατί η Liverpool έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ ο Μπεντέκε και είναι ένα μάτς με τρομερό ρυθμό. Τρομερό ρυθμό. Στο Περναμπέο έχω περάσει καλά, σε ημιτελικό Champions League Real Atletico με τρομερό Κριστιανό. Εντάξει, αλλά αυτό με τα γυαλιά ηλίου θα μου μείνει αξέχαστο. Μιχάλη, θέλω έτσι ένα... μερικούς τίτλους για να έρθουμε στα δικά μας τώρα και σιγά σιγά ο κόσμος άλλωστε ξέρει, του έχω πει όλες αυτές τις μέρες ότι θα συζητάμε, θα αναλύουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και όλα όσα συμβαίνουν και τα λοιπά, και στο κύπελο και τα ευρωπαϊκά μάτια των ομάδων μας, όλα ό,τι έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, μπάσκετ πλέον που το έμαθα σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ. Στο NBA τι ομάδα είσαι? Μπάσκετ έχω μείνει λίγο πίσω, να ξέρεις. Εντάξει, πειράζει. Δηλαδή έχω μείνει στον Ingram. Εγώ ακόμα ακουστάρω τον Ingram. και
και περιμένω να ακούσω τον Αίμη στο φίλο Πασιρίγο να περιγράψει. Αλλά εντάξει, όχι, όχι, παρακολουθώ. Δεν το ξέρω πολύ καλά, αλλά ναι, παρακολουθώ κάποια παιχνίδια όποτε βρίσκω λίγο χρόνο. Γιατί δηλαδή το Warriors Lakers προχθές τα ξημερώματα δεν το είδες μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, ματσάρα. Βλέπω, NBA βλέπω περισσότερο να σου πω την αλήθεια από ότι ελληνικό πρωτάθλημα πια, μπάσκετ. Ναι, ναι, εγώ δεν μπορώ να δω ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ, μου φαίνεται ότι είναι slow motion, μου φαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Ναι, και εγώ σπάνια. Πια, λίγο περισσότερο Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο εκτός από Chicago Bulls. Κατάλαβες, δεν γίνεται δηλαδή στην εποχή που μεγάλωσα εγώ, πώς να είμαι κάτι άλλο. 0 στα 2, Arsenal και Chicago Bulls. Οκ, τι να κάνω τώρα. Θα βγω αύριο και θα πω, παιδιά, αυτό όσα ακούσατε, το Μιχάλη τον ακούσατε, τελείωσε η συνεργασία. Άκουσε Chicago Bulls. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, κάνω ότι δεν το άκουσα. Θέλω ένα πολύ μικρό, έτσι, ένα σύντομο σχόλιο, ουσιαστικά σε τίτλους, για την εικόνα μέχρι τώρα και για αυτό που είδαμε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει και πολλά βέβαια να πούμε για το Σαββατοκύριακο, αλλά γενικό, ή να το κάνουμε αύριο, ναι, και τώρα θα με πιέζει το χρόνο. Να σου πω την αλήθεια για τον ΠΑΟΚ, εγώ σε αυτό το μάτς είδα πολλά, έστω και αν το μάτς του ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό, έστω και αν ήταν μια διαδικασία. Πες μου μόνο για ΠΑΟΚ λοιπόν, μόνο για ΠΑΟΚ, ναι, και αύριο θα απλωθούμε περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, έχει και για έναν Άρη σήμερα που είναι... Ναι, έχει και Άρη το απόγευμα. Το κρίσιμο. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ, θυμάμαι, έλεγα την περασμένη Κυριακή στην εκπομπή στην Κοσμοτέτη TV στο Βασίλη Σαμπρακό ότι τώρα πια ο Λουτσέσκου το έχει βρει. Κάνει πολύ εκτεταμένο rotation, ξεκουράζει κόσμο. Ναι. Το μόνο πρόβλημα που δεν έχει λύσει ακόμα είναι ότι δεν μπορεί να βάλει στο rotation καθόλου, δεν μπορεί να κουνήσει από την δεκάδα τον Γκούρτιτς και τον Ζίβκοβιτς. Αυτό του λέω το πρόβλημα, δεν ξέρω πώς θα το λύσει. Όλα τα άλλα πια τα έχει λύσει. Ναι. Χθες λοιπόν βλέπω την δεκάδα χωρίς Γκούρτιτς, αυτό αναγκαστικά, και χωρίς Ζίβκοβιτς. Αυτό με επιλογή. Mm-hmm. Και λέω, όπα, εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει καμία σταθερά στην δεκάδα του ΠΑΟΚ και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Του πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, διότι δεν λειτουργήσε καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πια γεννά, όχι κατά ανάγκη πρωταγωνιστές, αλλά σημαντικούς παίκτες στην σημασία του ρόστερ. Τέτοιος πια γίνεται σιγά σιγά ο Μίτριτσα. Και το λέω γιατί θυμάμαι τους πρώτους μήνες να πέφτει το ανάθεμα από τους φίλους του ΠΑΟΚ περί κουβαρίστρας που δεν κάνει τίποτα, που, τι ήρθε κτλ. Επειδή ήταν ένας παίκτης που δεν είχε ασήμαντο βιογραφικό και επειδή ήταν συμπατριώτης του Λουτσέσκου και αυτό πάντα βοηθάει στην προσαρμογή ενός ποδοσφαιριστή. Ναι, βέβαια. Απλώς φαίνεται ότι χρειάστηκε παραπάνω χρόνο. Δεν λέω ότι ο Μίτριτσα είναι Ζίβκοβιτς. Προς το έχουμε παρεξηγηθώ. Λέω όμως ότι εδώ αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι πρωταγωνιστής σε μια πρόκριση μπαίνοντας ως αλλαγή την Τετάρτη και να είναι πάρα πολύ καλός ως βασικός την Κυριακή σε έναν αγώνα πρωταθλήματος στον οποίο ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Mm-hmm. Και αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Αν σκεφτείς ποιοι λείπουν από την δεκάδα του ΠΑΟΚ χθες, και αν σκεφτείς και την κακή παράδοση που έχει με τον Ατρόμητο που είναι λίγο κακός δαιμονάς του και τι είχε συμβεί στο μάτς του πρώτου γύρου, και αν σκεφτείς ότι ο Ατρόμητος λίγο σουλουπώνεται σιγά σιγά με τον Κόλμαν, ναι, βλέποντας αυτές την εντεκάδα λέω, όπα, εδώ μπορεί να υπάρξει ζήτημα. Και βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, το σκεφτόσουν ακόμα περισσότερο. Δεν έπαιζε Ίγκασον, δεν έπαιζε Κούρτιτς, δεν έπαιζε Ζίβκοβιτς, δεν έπαιζε, πώς να το πω, όλο το σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Μιχάλη, επίτρεψέ μου μια μικρή διακοπή δευτερολέπτων να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα. Έλα, Μιχάλη. Που λες, συνεπώς, το να μεγαλώνει τόσο πολύ το ρόστερ του ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει να διεκδικήσει ακόμα πράγματα σε τρεις διοργανώσεις, είναι το πιο καλό μαντάτο από την χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Μακράν το πιο καλό μαντάτο. Mm-hmm. Ναι, και τώρα έχει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχει στο τέλος της εβδομάδας και έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Άρης ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Είναι μια εβδομάδα δηλαδή δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα έτσι, με τα δύο αυτά πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχει. Προφανώς. Και γενικώς θα έρχονται. Δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Θα έρχονται δύσκολες εβδομάδες. Έρχονται οι δύο ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να την περάσει στη Μίτλαντ. Δεν λέω ότι είναι φαβορή, αλλά λέω ότι μπορεί να συμβεί. Άρα μπορεί να πάρει άλλα δύο ευρωπαϊκά μάτς
Και εγώ πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι πότε, έγραψα στον καζέτο ένα κομμάτι που αναρωτιόμουν αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Και συνεχίζω να το αναρωτιέμαι, υπό την έννοια ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει φοβερή συνέπεια στην αποτελεσματικότητα, αλλά είναι μια τέτοια συνέπεια του ενός γκολ διαφοράς και σε πολλές περιπτώσεις με τα χίλια ζόρια. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός φέτος, έχει κερδίσει με ένα γκολ διαφορά. Αυτό δεν δείχνει κάποιον που βαδίζει, μάλλον που καλπάζει. Δείχνει κάποιον που βαδίζει προς το πρωτάθλημα. Με συνέπεια, με αποτελεσματικότητα, αλλά χωρίς καλπασμό. Και συνεπώς, εγώ θα περιμένω να τελειώσει η κανονική περίοδος για να δω τη διαφορά που θα έχει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, για να πω αν έχουν πολύ μεγάλο νόημα τα play-off ή όχι. Mm. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός δεν έχει εύκολο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας. Έτσι. Έχει να παίξει Θεσσαλονίκη, ας πούμε, με τον Άρη, που πιθανότατα θα καίγεται για να μπει στα play-off, ή του, είναι πιθανό να συμβαίνει. Δεν είναι τέσσερα μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα. Θα μου πεις, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει κανένα μάτς με διαδικαστικό τρόπο. Απόδειξε ότι έχει απώλεια βαθμών από τον Ατρόμητο και τον Απόλλωνα Σμύρνης στους δύο τελευταίους βαθμολογίες. Αλλά λέω ότι μόνο κέρδος είναι για τον ΠΑΟΚ, ότι έχει πια 20 παίχτες να ποντάρει, ότι ο Σάστρε πια αρχίζει και γίνεται σημαντικός με το καλημέρα, ότι έχει ακόμα πράγματα να περιμένει από τους Σουάρες, δεν έχουμε καταλάβει κάτι, ούτε χθες κατάλαβα κάτι, να σου πω την αλήθεια εγώ, αλλά προφανέστατα είναι πολύ νωρίς και προφανέστατα δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί κάποιος όπως ο Σάστρε να έρθει και με το καλημέρα να προσαρμοστεί σαν να έπαιζε καιρό στην ομάδα, διότι αυτό καταλαβαίνεις από το Σάστρε. Μπορεί κάποιον άλλος να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο, βλέπε Μητρίτσα. Έτσι είναι. Λοιπόν, πολλά περισσότερα θα πούμε, θα αναλύσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον για αύριο. Θα έχουμε να πούμε και για Μπότο, διότι σήμερα στις 4 έχει συνέντευξη τύπου, η πρώτη του επίσημη και του Μπότο επίσης, η πρώτη επίσημη εμφάνιση. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.